πλήρως εναρμονισμένη με το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό εκφράζεται από την Πράσινη Συμφωνία και τις επιμέρους πολιτικές, είναι η νέα κοινή αγροτική πολιτική 2023-2027 που εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαβούλευση και έγκρισή του πριν το τέλος του 2022. Ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής παρουσίασε σήμερα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και των Αγροτικών Οργανώσεων τους 9 ειδικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου, μέσω του οποίου θα διατεθούν 461,9 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 83,6 εκατομμύρια να αφορούν εθνική συνεισφορά. Είναι ουσιαστικά το πλαίσιο, ο τρόπος, ο μηχανισμός, ο ευρύτερος μηχανισμός μέσα από τον οποίο θα στηρίξουμε τον αγροτικό τομέα την πενταετία 2023-2027. Ποσό 238,2 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί ως άμεσες πληρωμές, 22 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στις κοινές οργανώσεις αγοράς, ενώ ποσό που αγγίζει τα 201 εκατομμύρια ευρώ θα παραχωρηθεί μέσα από διάφορες παρεμβάσεις στην αγροτική ανάπτυξη. Έχουμε και την αντιμετώπιση διαχρονικών προκλήσεων, θα έλεγα, που έχει ο αγροτικός τομέας, όπως είναι η ανάγκη για ανανέωση των γενεών και η ένταξη νέων αγροτών στο επάγγελμα, όπως είναι η στήριξη των αγροτικών περιοχών και η παροχή συνθήκων αναβαθμισμένων προς τους αγρότες μας για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν. Και θα προσπαθήσουμε και σήμερα ακριβώς να βοηθήσουμε. Γιατί όλα αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός μας βρίσκουν σύμφωνος. Οι 9 στόχοι του στρατηγικού σχεδίου για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική αφορούν μεταξύ άλλων υποστήριξη βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και ανθεκτικότητας για τη στήριξη της επισυστικής ασφάλειας, αύξηση της ανταγωνιστικότητας, συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως είναι το νερό, το έδαφος και ο αέρας, και προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.